Γεια σας, όλους εδώ και κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω το Age of Empires 2, το οποίο ουσιαστικά ανήκει στη σειρά που έχω και την τέλος πάντων ονομάζω Retro Gaming. Βέβαια προς το παρόν σε αυτή τη σειρά υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι και είχα καιρό να κάνω τέλος πάντων ένα μέρος για αυτή τη σειρά, να δείξω ένα παιχνίδι το οποίο να ανήκει σε αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω το λόγο, βασικά το πρώτο που είχα κάνει που ήταν το Broken Sword δεν είχε πάρει ιδιαίτερα πολλά views. Παρ' όλα αυτά δεν με νοιάζουν πολύ τα views. Δηλαδή ακόμα και 10 άτομα να το δουν αυτό και να μου πούνε ρε φίλε που το θυμήθηκες αυτό το παιχνίδι και όλα αυτά, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί πραγματικά αυτό το παιχνίδι έχω περάσει πάρα πολύ καιρό μαζί του όταν ήμουν πιο μικρός, δηλαδή 10 με 13. Και γενικά με τη σειρά Age of Empires, είχα το Age of Empires το 1, το 2, το 3, μετά είχα το Age of Mythology. Ναι, ότι τέλος πάντων είχε τη λέξη H μπροστά που μου άρεσε. Anyway, το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί από την Ansible Studios όπως βλέπετε και εδώ και έχει εκδοθεί από την Microsoft και είχε βγει το 1999 για PC και Mac και μετά κυκλοφόρησε το 2001 για PlayStation 2, που παρεπιπτόντως να παίζει strategy game με χειριστήριο εμένα μου φαίνεται πολύ fail. Anyway, έχει διάφορα τέλος πάντων modes. Τα campaigns εντωμεταξύ είναι πολύ καλοφτιαγμένα. Έχει καταρχάς κάποια πρόσωπα τα οποία είναι υπαρκτά, όπως εδώ που λέει Joan of Arc, είναι η Ιωάννα της Λορένης, Genghis Khan και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να παίξω τώρα campaign, γιατί θα πάρει αρκετή ώρα και δεν θέλω να βγει τεράστιο το βίντεο. Θέλω απλά να σας δείξω λίγο το παιχνίδι και με πιάνει μια νοσταλγία τώρα που παίζω. Okay, θα βάλω deathmatch. Και έχει διάφορους τέλος πάντων εδώ πέρα πώς το λένε, πολιτισμούς. Θα πάρω τους Βυζαντινούς, είναι η πιο τέλος πάντων ο πολιτισμός που είναι πιο κοντά σε εμάς. Και θα ανεβάσουμε και λίγο το population, να φτιάξουμε στρατό. Δεν ξέρω. Έχω καιρό να παίξω. Τέλος πάντων, άστο εκεί που είναι. Πατάμε start game. Και ακούγεται. Και ακούγεται αυτό, λες και ήρθε η δευτέρα παρουσία. Τώρα πάτησα start game, ξέρω εγώ, ή είμαι νεκρός. Τι έχει γίνει. Και επειδή όπως είπα έχω καιρό να παίξω, θα βάλω και ένα cheat, το οποίο θα μου δείχνει το χάρτη. Ναι, ναι, ντρέπομαι γι' αυτό, ντρέπομαι, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Εν τω μεταξύ αυτά που λένε οι εργάτες δεν βγάζουν νόημα. Λένε, δεν ξέρω, άναρθρες λέξεις όπως λένε τα μωρά. Και επίσης θα βάλω ένα κωδικό γιατί θέλω να σας δείξω λίγο γρήγορα τέλος πάντων το παιχνίδι αυτών που γίνονται κατευθείαν όλα τα πράγματα. Ναι, ντρέπομαι και για αυτό το κωδικό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Σπάνων, πρέπει να χτίσω μερικά σπιτάκια. Και ένα τέτοιο εδώ πέρα για να μαζεύουν τα δέντρα. Και μερικά ακόμα σπιτάκια. Και επίσης δεν βλέπω πουθενά στο χάρτη πέτρα. Και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό. Αυτό τι είναι, πέτρα? Όχι, είναι χρυσάφι. Α, αυτό είναι πέτρα. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα χτίσουμε ένα τέτοιο εδώ για την πέτρα. Ένα mining cup. Αν με αφήσει να χτίσω, μάλλον δεν με αφήνει γιατί είναι το terrain είναι λίγο περίεργο εδώ πέρα. Έχει λακκούβες και όλα αυτά, τέλος πάντων θα χτίσω εδώ, δεν πειράζει. Και θα βάλουμε εδώ πέρα μερικούς να μαζεύουν πέτρα. Παρ' όλα αυτά στο deathmatch αρχίζει με πολλά τέλος πάντων resources και είσαι ok. Και ένα barracks. Να αρχίσουμε να φτιάχνουμε στρατό. Εντάξει, αυτό που λατρεύω στο Age of Empires είναι το soundtrack που έχει. Τα τραγούδια. Μπαμ! Και πήγαμε στην επόμενη εποχή, είδατε τι έγινε. Όλα άλλαξαν, η τεχνολογία κινείται γοργά. Και τώρα όπως θυμάμαι πρέπει να χτίσω ένα στάβλο και ένα market για να πάω στην επόμενη εποχή. Τα οποία τώρα τα βλέπετε, τα χτίζω κατευθείαν επειδή έχω βάλει αυτό το τσιτάκι το οποίο μου δίνει τέλος πάντων αυτή τη δυνατότητα. Και όπως είπα, ναι, ντρέπομαι γι' αυτό. Αλλά οκ, άμα τα έχτιζα πολύ αργά θα γινόταν αρκετά βαρετό το βίντεο και δεν θέλω.
Και να η γοργή άνοδος τεχνολογίας. Είμαστε στο Castle Age πλέον. Φοβερά πράγματα. Οκ, τώρα πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να χτίσουμε ένα κάστρο. Βέβαια δεν μπορούμε. Τι κάνει αυτός, ήρθε και μου κάνει εδώ πέρα μια εκκλησία. Ναι. Και προς τα πα... δεν θα αφήσουν εδώ πέρα τους εργάτες μου να πάρουν πέτρα. Τέλος πάντων. Πρέπει να χτίσω λίγο στρατό μου φαίνεται. Θα κάνω αυτούς εδώ τους Knight. Θα κάνω αρκετούς Knight. Και πάω να εξαπολύσω επίθεση σε αυτό εδώ το καστράκι. Και θα βγάλω επίσης και το cheat. Γιατί είχα ξεχάσει ότι το cheat δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για τους άλλους. Και τα χτίζουν και άλλοι γρήγορα και δεν έχει πλάκα όταν τα χτίζουν και άλλοι γρήγορα. Οκ, θα το βάλω τώρα λίγο ίσα ίσα για να πάω στο επόμενο age. Μη με ρωτάτε γιατί το βαράνε με τα σπαθιά τους, έτσι είναι τους vampires. Το βαράζει με το σπαθί το πυργάκι και παίρνει φωτιά. Γιατί έτσι μας αρέσει, είναι σαν την πύρα μύθος. Θα μπορούσα να έκανα και ένα τυχάκι. Αλλά δεν έκανα, τέλος πάντων. Στο Age of Empires το 3 πόσο θυμάμαι, αν βαράς τα με στρατιώτες τέλος πάντων τα κτίρια των αλωνών αρχίζουν και πετάνε κάτι θάδες. Που είναι λίγο πιο ρεαλιστικό. Παρ' όλα αυτά αυτό το παιχνίδι έχει βγει όπως σας είπα το 1999, οπότε εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε πολύ απαιτητικοί. Και γίνεται μια ψιλομάχη εδώ πέρα, έχουν και άλλοι στρατό και μου στέλνουν συνέχεια. Παρ' όλα αυτά οι καβαλάριδες μου είναι αρκετά γενναίοι από ό,τι φαίνεται. Και θα τους κάνω και ένα upgrade, μπαμ. Και γίνανε Paladin. Και από όσο θυμάμαι αυτό το unit το λάτρευα. Γιατί χτίζεται συνέχεια. Συγγνώμη, ξέρω τι λένε για τους άμαχους του πολέμου, είναι έγκλημα τέλος πάντων του πολέμου να σκοτώνεις άμαχους. Αλλά οκ, μου την έδωσε στα νεύρα. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ πέρα που φαίνεται σαν 3D δεν είναι 3D, είναι ψευτο 3D τα γραφικά. Βασικά είναι εικόνες οι οποίες μοιάζουν στα 3D, αλλά δεν είναι ουσιαστικά 3D. Και αυτό μπορείτε να το καταλάβετε και από τα requirements του παιχνιδιού, γιατί... Δεν θα πατήσω πάλι το cheat, να βγουν οι paladins. Και αυτό το καταλαβαίνετε από τα requirements του παιχνιδιού, γιατί πολύ απλά θέλει 32 MB RAM και 200 MB στο σκληρό δίσκο, οπότε... Παίζει, ξέρω εγώ, μέχρι και σε τοστιέρα. Άμα θες να παίξεις με την τοστιέρα σου, μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το iPhone είναι πολύ καλύτερο από αυτά τέλος πάντων που χρειάζεται για να τρέξεις αυτό το παιχνίδι. Το οποίο πάλι όπως λέω είναι λογικό γιατί είχε βγει το 99. Και δεν θέλω να το κάνω τεράστιο αυτό το βίντεο. Γι' αυτό λέω να πάω να κάνω μια επίθεση, ξέρω εγώ, και να το σταματήσω. Αυτοί εδώ μεταξύ αρχίζουν και κάνουν αυτοκρατορία εδώ πέρα. Χτίζουν τυχάκι. Και πύλη χτίζουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω αυτό το tower τι έχει μέσα, έχει sniper ξέρω εγώ, έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στην τεχνολογία και μου πετάει από τέτοια απόσταση, βελίδια. Anyway. Πάντως είναι πεισματάρικος λαός, τι λαός είναι αυτός, δεν ξέρω. Α, είναι Vikings, εντάξει, οκ. Πάσο, άμα είστε Vikings.
βγάλω και μερικές καμήλες έτσι για ποικιλία. Εδώ μεταξύ τα πρόβατα σε αυτό το παιχνίδι, άμα πάει κάποιος κοντά τους αμέσως μπορεί να τα ελέγχει. Δηλαδή άμα έρθει κάποιος, ξέρω εγώ, από τους κόκκινους, έρθει δίπλα στο πρόβατό μου, αμέσως το πρόβατο γίνεται κόκκινο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως να θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα που λέμε για τα πρόβατα, τέλος πάντων, ότι ό,τι και να λένε κάποιοι τα ακούνε. Για τα πρόβατα μεταφορικά, ξέρω εγώ μιλώντας. Anyway. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το παιχνίδι τώρα που δω τους καταπέλτες, όταν ο καταπέλτης, ξέρω εγώ, χτυπάει προς αυτό τέλος πάντων το σημείο, πρέπει καταρχάς πρώτον να πετύχει τους δικούς σου. Και αν πετύχει κάποιον από τη δική του, ξέρω εγώ, τέλος πάντων από το δικό του χρώμα, από τη δική του φυλή, πάλι τρώει damage. Το οποίο είναι ωραίο αυτό και το κάνει πιο ρεαλιστικό. Και όπως είπα, είμαι εκτός φόρμας από το παιχνίδι και... Okay, με διαλύουνε. Οι άλλοι έχουν κάνει εδώ αυτοκρατορίες, κάστρα, ιστορίες. Έχουν αναπτύξει ναυτιλία και εμπόριο. Ο άλλος εδώ πέρα το πράσινο στο χάρτη, δείτε και το κόκκινο και δείτε το μπλε. Εδώ, κάτι πρόβατα. Κάτι πρόβατα και κάτι αγριόχειροι. Anyway. Και μου σου λέει και παπά. Ήσουν αμάρτυρα σε Αχωβά, έπρεπε να πεθάνεις. Ναι, και μάλλον αυτό το παιχνίδι δεν έχει ιδιαίτερο μέλλον. Εν τω μεταξύ τον βαράω και πάει και ξαναχτίζει. Anyway. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, λέω να σταματήσω κάπου εδώ το βίντεο. Πάντως παίζοντας αυτό το παιχνίδι γενικά και ξανακούγοντας όλο αυτό το ωραίο soundtrack, με πιάνει μια νοσταλγία γιατί το έπαιζα. Έχω να παίξω τέλος πάντων το Age of Empires πριν 6 χρόνια, δηλαδή το έπαιξα λίγο πριν κάνω το βίντεο, έτσι να το ξαναθυμηθώ λίγο. Και επίσης έχει ένα επικό intro το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να το ψάξει στο YouTube. Δεν ξέρω, αυτό το intro όποτε βάζω και παίζω το παιχνίδι μπορώ να το βλέπω πραγματικά γιατί. Δεν θέλω να το κάνω, τι να σου πω. Είναι σαν το intro του Game of Thrones, πάντα μου αρέσει να το βλέπω. Δεν θέλω να το προχωρήσω για να μην το δω. Και βγήκανε και οι καμήλες, εν τω μεταξύ το animation της καμήλας, δείτε πως πάει. Είναι πολύ αστείο. Τα πόδια, ξέρω εγώ, είναι πιο γρήγορη καμήλα του κόσμου. Παρ' όλα αυτά δεν πάει γρήγορα. Δεν ξέρω πως γίνονται και τα δύο ταυτοχρόνως. Κουνάει τα πόδια γρήγορα, αλλά δεν πάει γρήγορα. Anyway, αυτό ήταν το Age of Empires 2. Ήθελα να το κάνω αυτό το βίντεο να το δείτε, άμα ξέρω εγώ, το έχει παίξει κάποιος άλλος παλιά, ξέρω εγώ, να το ξαναθυμηθεί και όλα αυτά. Και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.